κατηγιστικές εξελίξεις. Εκεί που κοίταζα τις έρευνες περί υποκλοπών και εθνικών και λέω να το βάλω τα, του σκανδάλου Ευρωπαϊκής Ένωσης αργότερα, βλέπω μόλις τώρα ότι έχει διαγραφεί από το Πασόκ η φίλη Καϊλή. Από συνεντεύξεις γνωστή και μόνον. Σύμφωνα με το βελγικό τύπο, η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή ερευνάται για πολύ σοβαρή υπόθεση διαφθοράς από καταριανούς αξιωματικούς, ενώ ο σύντροφός της ήδη συνελήφθη. Ύστερα από όλα αυτά, η Ευρωβουλευτής τίθεται εκτός πασό κινήματος αλλαγής με απόφαση του Πρόεδρου Νίκου Ανδρουλάκη. Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτή του Πασόκ, Μπα κλήθηκε σαν άκρηση από το Ευρωκοινοβούλιο για δοδοκίε που σχετίζονται με το Κατάρ. Έχουν πραγματοποιηθεί από το πρωί περισσότερε από 15 έρευνε από πράκτορες του Κεντρικού Γραφείου Καταστολή Διαφθορά της Βρυξέλλε και τέσσερα άτομα θεωρούμενα ύποπτα συνελήφθησαν προκειμένου να ακουστούν από του με επικεφαλή τον ανακριτή Μισελ Κλέζ. Όλα αυτά έχουν επιβεβαιωθεί και από την όμως πανδιακή εισαγγελία. Η Εύα Καϊλή, μην ξεχνάμε, είναι μία από τις 14 αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου του Ευρωπαϊκού Μικυκλίου. Το Νοεμβρίου είχε συναντηθεί με τον Αλμαρή, Υπουργό Εργασίας Κατάρ. Η εν λόγω ξηματούχος χαιρέτησε τη δέσμευση του Κατάρ να συνεχίσει με τα ρυθμίσεις τα εργασιακά μετά το παγκόσμιο κύπελο του 2022. Εύχεται καλή επιτυχία στο τουρνά, είχαν αναρτηθεί στο Twitter. Επίση, η βελγική εφημερίδα Soir γράφει. Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 15 έρευνε από πράκτορες κεντρικού γραφείου αντιμετώπιση τη διαφθορά στι Βρυξέλλε και τέσσερα άτομα θεωρούμενα ύποπτα συνελήφθησαν. Συνελήφθησαν μεταξύ άλλων ο σύντροφο τη Καηλή, όπω είπαμε, συνεργάτη τη ομάδα S&D, και πρώην κοινοβουλευτικό βοηθό του Παντσέρι. Είναι ο σύντροφος της εβας Καϊλή. Ο Λούκα Βυσεντίνη, νεοκλεγής Γενικός Γραμματέας Διεθνού Συνομός Συνδικάτων, ο τέος ευρωβουλευτής S.E.D. Πιερ Αντώνιο Παντσέρι, του οποίου συνεργάτης είναι ο σύντροφος εβας Καϊλή. Έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα η Καϊλή, αλλά δεν συλλαμβάνεται λόγω ασυλίας. Μετέπειτα αν ενοχές της ακολουθούν τα νόμιμα. Σύμφωνα και με την κοριέρε de ερευνώνται και προσήκθησαν από τη δικαιοσύνη των Βρυξελών στο πλαίσιο διεθνού έρευνα για διαφθορά, την οποία τονίζεται και εδώ πώ εμπλέκονται αρχέ του Κατάρ. Ακόμη και στην La Republica αναφέρεται ότι έρευνε και ανακρίσει επιβεβαιώθηκαν από το γραφείο του Εισαγγελέα που θα αποφασίσει για το εάν οι προσαγωγέ θα μετατραπούν σε συλλήψει. Εδώ ο Πιέρ Αντώνιο Παντζέρι, στον οποίο συνεργάτη είναι ο σύντροφο Κέλλη. Και αυτό ο Λούκα Βισεντίνη. Οι ακριμένε ειδήσει, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση εγγραφείτε. Κοινοποιήστε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια Πάσε εσύ εδώ